Συνθήκες πρωτόγνωρου σοκ βιώνουν νοικοκυριά, βιομηχανία και λιανική, με τον πληθωρισμό να κινείται ασυγκράτητος, καταγράφοντας σε υψηλό 28 ετών. Εγώ πάντα λέω και λέω το φθινόπωρο η Ελλάδα θα πεινάσει πολύ και οι Έλληνες δεν γίνεται. Παίρνεις το μισθό, ξανεμίζεται τελείως. Πας έξω να ψωνίσεις και τι ψωνίζεις και δίνεις ένα πενιντάρι και σου... και παίρνεις 3 ευρώ ρέστα και δεν έχεις πάρει τίποτα. Όλους τους πολίτες μας έχει επηρεάσει. Διαβίουμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και συρρυκνώνουμε τα αναγκαία καταναλωτικά αγαθά. Φαίνεται μόνο τα απαραίτητα πλέον από το σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Το καλάθι της νοικοκυράς φαίνεται να έχει γίνει πια ασήκωτο, με τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά να μην έχουν τελειωμό. Έχουμε κόψει οτιδήποτε είναι πολυτέλεια πλέον. Μόνο αυτά που πρέπει για να συντηρηθούμε. Αναγκαστικά, ότι θεωρούμε ότι δεν το χρειαζόμαστε τώρα, δεν το παίρνουμε. Οι πολίτες στο φόντο της νέας κρίσης με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και στην αγορά γενικότερα. Πολύ δύσκολα, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ στριμωγμένος οικονομικά. Έχουν αυξηθεί τα πάντα, όχι μόνο η βενζίνη, όλα τα είδη στο σούπερ μάρκετ. Και δυστυχώς... και για μένα, για όλο τον κόσμο, αλλά και για την αγορά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, διότι δεν υπάρχουν χρήματα από τους καταναλωτές να διαθέσουν. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, 8 στους 10 καταναλωτές κυνηγούν προσφορές και εκπτώσεις, ενώ 75% αναβάλουν προσωπικές αγορές ή αγοράζουν οικονομικότερες εναλλακτικές προϊόντων. Είναι ακριβά, είναι πάρα πολύ ακριβά, δυστυχώς. Προτιμούμε να είχαμε κάτι καλύτερες τιμές, να μας βοηθήσουν γενικώς, γιατί είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ας κατεβάσουν τις τιμές. Δεν γίνεται δηλαδή. Να μειωθούν οι φόροι. Βέβαια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα ζήσει ο κόσμος. Πας στο σούπερ μάρκετ μετά από 2 μέρες ακριβότερα. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι και οι τρέχοντες λογαριασμοί που έρχονται. Ρεύμα, το γνωρίζετε, πολύ αυξημένο. Νερό. Την ίδια στιγμή, 6 στους 10 έχουν μειώσει την κατανάλωση ρεύματος και τις αγορές τροφίμων, ενώ το 41% αποφεύγει να κάνει αγορές προκειμένου να έχει χρήματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η μεριμνότητα πλέον όλων, εδώ και τουλάχιστον 5-6 χρόνια, μην πω παραπάνω από τότε που άρχισε η οικονομική κρίση, είναι δύσκολη. Θεωρώ όμως ότι το τελευταίο διάστημα ιδίως είναι ακόμα πιο δύσκολη και για ανθρώπους που έχουν οικογένεια και παιδιά, ακόμα πιο δύσκολο. Η τάση αυτή, η οποία καταγράφηκε και την περίοδο της κρίσης της πανδημίας, καταγράφεται και σήμερα αρκετά εντονότερα, ενώ μόλις το 16% του κοινού έχει αποταμιεύσει χρήματα τον τελευταίο χρόνο.